Καλημέρα σας, τι κάνετε, καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι πολύ καλά. Ήρθαμε μία βόλτα στο Σύνταγμα και είμαστε με την Έλληνα και με τη γιαγιά μας. Κοιτάξτε τι όμορφα πράγματα έχουν κάνει. Δεν ξέρω, πολύ μπορεί να έχετε έρθει, έχει το δεντράκι πίσω. Είναι προ-παραμονή Χριστουγέννων, έχω ρεπό σήμερα. Και να σας δείξω και τον ωραίο αρκούδο εδώ, για να το γυρίσω. Λοιπόν, είμαστε τώρα Αγίου Μάρκου, κατεβαίνουμε την Αγίου Μάρκου, ψωνίσαμε και κάποια πραγματάκια, πήρα κάτι μπότες, θα σας τις δείξω όταν πάω σπίτι, και λευκές και πράσινες, έχω επηρεαστεί, μην μου το κατεβάζεις Ελενάκη, από την Emily in Paris που βλέπουμε στο Netflix, και Παρίσι έχει τα ωραίότερα ρούχα και παπούτσια και τσάντες, απλά στην Ελλάδα αργούνε να... Πώς να το πούμε τώρα, δεν μπορείς να σκάσεις εύκολα με πράσινη μπότα εδώ. Εγώ θα το κάνω όμως στο μαγαζί με τα ρούχα, έχω και πράσινα πουλοβεράκια, θα τα συνδυάσω. Για να σας δείξω και τι πήρε και η Έλενα, μισό λεπτάκι. Μισό λεπτό. Εντάξει, τρελάθηκε να πάρει αυτό, δεν είναι χουάκι-γουάκι. Ποιος είναι αυτός, Έλενα? Η Κίση Μίση. Είναι η κοπέλα του χουάκι-γουάκι, ναι. Που το πατάς και κάνει. Ναι. Πατάς και κάνει αυτό με τα φτάκια, καταπληκτικό. Για πάμε τώρα, βολτούλα, πάμε να φύγουμε σιγά σιγά. Είχα πάρα πολύ καιρό να κάνω έτσι βόλτα εδώ, Αθήνα κέντρο, και μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι, για να τα προστατεύσω. Είδε τα περιστεράκια και τρελάθηκε εκεί που έχουν μαζευτεί. Και η γιαγιά τέτοια εδώ και έχουν τρελαθεί τα περιστεράκια. Ο χαμάν, θα πέσει κανένα πάνω μας. Πρόσεχε παιδί μου. Πω πω.
είμαστε στο σπίτι, επιστρέψαμε, γυρίσαμε κατά τις 5 η ώρα, κατά τις 12 και φύγαμε για να πάμε κέντρο, Αθήνα. Αλλά όπως γυρνάγαμε, ήθελε να αγοράσει η Έλενα ένα φορεματάκι έτσι τα για τα Χριστούγεννα. Μαμά μου λέει: Θέλω κι εγώ ένα δίκτυο. Είχε εντάξει. Και θέλω να τα διαλέγει, γιατί πολλές φορές, άμα της πάρω εγώ κάτι, μπορεί να μην της αρέσει πολύ, ξέρετε. Οπότε καλύτερα να διαλέξει το παιδάκι μόνο του, να αισθάνεται όμορφα μέσα στο ρούχο. Και πήγαμε, να σας δείξω τι ψωνίσαμε, αλλά κουράστηκα, βρε παιδιά. Δηλαδή αυτό μέχρι. Ιδίως τώρα την τελευταία ώρα. Μου τράβηξε πολύ ενέργεια. Αυτή η τελευταία ώρα δηλαδή με κούρασε. Μέχρι και τις 3:30-4 ήμουν οκ. Okay. Από τις 4 μέχρι τις 5 δεν ξέρω, με έπιασε το κεφάλι μου πραγματικά. Λοιπόν, η Ελενίτσα πήρε αυτό. Το κόκκινο εδώ, το βελούδινο με το τούλι. Σε ένα μαγαζί που είναι εδώ κοντά στη γειτονιά μας. Και πρέπει να σας δείξω, θα το δείξουμε μάλλον ίσως να το βάλει την παρέμβαση των Χριστουγέννων. Και ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο φορεματάκι με τη δερματίνη της που είχε βάλει, πιο κοντούλι όμως αυτό, με κολάν. Άλλο στυλ εκείνο. Άλλο στυλ τώρα αυτό. Λοιπόν, πήρε αυτό για την παραμονή. Και αυτό εδώ το καλσονάκι. Θα σας δείξω και τις μπότες μου τώρα, μισό λεπτάκι, θα τα δούμε όλα. Τι ωραία πράγματα έχουν βγάλει. Που είναι μαύρο με ασημί και έχει το φιωγκάκι εδώ. Πήρε αυτό εδώ, το οποίο γίνεται ένας χαμός. Πατάς εδώ το κουμπάκι και πετάγεται το αυτάκι όπως το φοράει. Τις είχα πάρει σε γκρι. Και όπως γίνανε και από τα αγγλικά της την προηγούμενη εβδομάδα, το έβγαλε από το κεφαλάκι της και όπως το κράταγε στο χέρι της έπεσε. Και τέλος πάντων στεναχωρήθηκε, η μαμά μου λέει γυρνάει πίσω να το βρει, της το είχαν πάρει. Και τέλος πάντων ήθελε να το πάρει από το συγκεκριμένο μαγαζί γιατί της πιάνει και καλά το κεφάλι. Δεν είναι μικρό, δεν είναι στενό. Λοιπόν, και αυτό για την Έλενα. Και πήρε και αυτό ρε παιδιά. Α, το είδατε εκεί. Αχ, αυτό είναι ίδιο με την μπλούζα μου. Θα το πάρω. Αυτό είναι ίδιο με την μπλούζα μου. Ναι, πραγματικά. Πήραμε και αυτό εδώ. Και μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, και πήρα κορίτσια αυτή τη φανταστική μπότα που σας είπα, την πράσινη, που είναι over the knee. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Σας είπα, επηρεάστηκα από την Evelyn στο Παρίσι. Εκεί που πήγα σε εκείνο το μαγαζί το μεταξύ, είχε και κόκκινες και μπλε μοβ και ροζ. Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση ιδίως ροζ. Αλλά ζήλεψα πάρα πολύ και αυτή την μπλε μοβ. Γιατί επίσης φόραγε η Emily στο Παρίσι. Σας παρακαλώ, είδατε το κουνάκι. Έτσι. Θα μου πεις τώρα, Ράνια, πού θα τη βάλεις. Κοιτάξτε, θα τη βάλω την παραμονή της πρωτοχρονιάς με ένα μαύρο φόρεμα. Ναι. Και μ' άρεσε, παιδιά, τώρα επειδή σας λέω για την Εύελη, για την Έμιλη στο Παρίσι, τι ωραία αντισύματα κάνει. Νομίζω ότι περισσότερο θα το έχετε δει έτσι. Τι ωραία αντισύματα. Αφού την είδα μετά με μαύρη μπότα και δεν μου άρεσε. Κάνει τόσο ωραία αντισύματα με χρώματα. Φούξια, κόκκινα, πράσινα. Φόραγε τις μπότες της με ωραίες φούστες, κόκκινο, μπορεί να κάνει σαν γραμμή, σαν ρίγα. Κόκκινο, πράσινο, μπλε. Και έβαζε και την πράσινη την μπότα της ή την κόκκινη την μπότα της από πάνω. Και φούξια μπλουζάκι από πάνω. Τι ωραία αντισύματα. Θα έρθουν και στην Ελλάδα. Απλά αργεί λίγο μέχρι ο Έλληνας ή η Ελληνίδα να το φορέσει, να το συνηθίσει. Να, όπως και εμείς, και εγώ, ας πούμε. Αλλά τώρα το πράσινο, δεν ξέρω, το ερωτεύτηκα. Λοιπόν, αυτή που λέτε πήρα και την πήρα οικονομική. Παιδιά, υπάρχει μαγαζί στην Αθήνα το οποίο τα έχει πάμφτηνα. Λέγεται CG Stores. Τώρα αυτό δεν είναι καν διαφήμιση email πληρωμένη. Πραγματικά όμως, απλά επειδή πήγα από εκεί τα πήρα, σας το λέω. Και πήρα και αυτή εδώ την πότα, να σας δείξω και αυτή. Τη λευκή. Ναι ρε παιδιά, έχω μαύρες. Και ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Δεν πονάνε και τα πόδια γιατί έχω ξαναπάρει από αυτό το μαγαζί πάρα πολλές φορές. Και δεν με ενοχλούν τα παπούτσια καθόλου. Τέλος πάντων, αυτή την πότα σε λευκή, η οποία έχω παρόμοια και μαύρη, είχα πάρει πέρυσι. Ναι. Πάλι επίσης. Πάμφτινη. Τώρα τι να σας λέω, άμα πατήσετε αυτό που σας είπα θα το βρείτε, θα δείτε ότι είναι οικονομικές, εντάξει, δεν είναι δερμάτινες, αλλά και σε άλλα μαγαζιά πας και δεν είναι δερμάτινες και έχουν αρκετά τσιμπημένες τιμές, έτσι. Λοιπόν, αυτά, δεν ξέρω τι άλλο πήρα, αυτά πήραμε σήμερα από εκεί, ωραία περάσαμε, απλά κουράστηκα. Δεν πειράζει, χαλάλη όμως, έτσι, μ' άρεσε, είχα πάρα πολύ καιρό να κατεβώ στο κέντρο της Αθήνας. Και τώρα προφανώς λογικά θα τα πούμε αύριο πάλι που είναι παραμονή πρωτοχρονιάς.
Ναι, αυτά. Λοιπόν, πάω λίγο να φάω και τα λέμε αύριο. Καλημέρα σας! Είμαι στο μαγαζί, είναι παραμονή πρωτοχρονιάς και είπα να ανοίξω λίγο την κάμερα, να σας πω καλημέρα. Θα τα πούμε ξανά το βραδάκι, λίγο πριν φύγουμε από το σπίτι που θα έχουμε ετοιμαστεί. Και επειδή έβαλα και τις λάσπρες τις μπότες που πήρα χθες, λέω για κάτσε να τις δείξω, για να σας γυρίσω το πλάνο στον καθρέφτη να το δούμε. Λοιπόν, κοιτάξτε, το συνδύασα. Νάτε συμπότες οι άσπρες. Με κρούλευκο πουλοβεράκι, λοιπόν καμισάκι από μέσα, γιατί δεν θέλω να είναι εδώ πολύ κοντό πίσω. Και έβαλα και ζωνάκι μαύρο. Και είναι πάρα πολύ άνετες, παιδιά. Πολύ άνετες, νάτες. Λοιπόν, τα λέμε ξανά το βράδυ, φιλάκια! Λοιπόν, είμαστε εδώ στο σπίτι. Επιστρέψαμε από τη δουλειά, κάναμε ένα μπάνιο, πήγα έφτιαξα τα μαλάκια μου. Ευτυχώς πέσανε, γιατί όπως είπα και την άλλη φορά ήμουν λίγο σαν την κουμπάρα, αλλά τώρα είναι ok. Θα φύγουμε να πάμε στον ξαδερφό μου που γιορτάζει, το λένε Βασίλη, και θα κάνουμε παραμονή πρωτοχρονιάς εκεί, θα κάνουμε ρεβεγιόν εκεί. Και είναι Ολυμπιακός και εγώ είμαι Παναθηναϊκός και δεν μ' αρέσει αυτό επειδή το μισεί το πράσινο. Α, μάλιστα. Εγώ πάντως είμαι Ολυμπιακός. Α, αυτό γι' αυτό μαμά, φοράω κόκκινο κραγιόν, αλλά φοράω τις πράσινες μπότες μου. Κορίτσια, έβαλε τις πράσινες μπότες μου. Ελενίτσα μου, κουνάει αυτός αυτό. Είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, με τον μπαμπά μου, μου είχε κάνει Ολυμπιακός ο μπαμπάς μου. Και εγώ είμαι όλοι Ολυμπιακός. Και εγώ είμαι τώρα όλοι Ολυμπιακός. Γιατί η Ελενίτσα με το κόκκινο το φουστανάκι. Α, δεν έχεις βάλει και τα παπούτσια. Έπαιρνα πράσινο γιατί είμαι Παναθηναϊκός. Λοιπόν, έβαλα κορίτσια και τις πράσινες μπότες μου. Έλεγα να βάλω γόβα, δεν ξέρω αν θα το μετανιώσω. Δείτε και τις πράσινες μπότες, θα δω τι θα κάνω. Φαίνονται τώρα πώς να φανούν μέχρι κάτω το τακούνι. Ήθελα να τις βάλω και για να τις βάλω πρέπει να βάλω τώρα ένα μαύρο φουστανάκι. Και έβαλα αυτό. Λοιπόν, να ευχηθώ σε όλους, εκτός το ότι να κάνετε πολύ καλή πρωτοχρονιά, να μπει πάρα πολύ καλά, χαρούμενο καινούριος χρόνος. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους σας, υγεία, ευτυχία και χρήμα. Θα το πω και αυτό γιατί είναι πάρα πολύ βασικό στις μέρες μας, γιατί λέμε δεν πειράζει, δεν πειράζει, υγεία πάνω απ' όλα, αλλά δεν υπάρχει και το χρήμα, δυστυχώς κινητήριος δύναμη και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρίς αυτό. Οπότε και επίσης πάρα πολλές στιγμές ευτυχίας να σας φέρει το 2023 και τα καλύτερα σε όλους και σας. Και επίσης να είστε καλά, να έχετε υγεία, να προσέξετε τους... Να προσέχετε τον εαυτό σας τον και εαυτό τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Ναι. Να είναι όλοι καλά με υγεία, είπαμε, πάνω απ' όλα υγεία. Αν δεν υπάρχει αυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Και να μην πάθετε και κάτι με τον κορονοϊό ή με τη γρήπη. Θετική ενέργεια, όλα είναι καλά και όσο πιο θετικά σκεφτόμαστε, τόσο πιο θετικά πράγματα έρχονται στη ζωή μας. Αυτό το είχα πει και στο πρώτο μου βιντεάκι, αγάπη μου, μη μου κουρνάς λίγο το χεράκι. Το είχαμε πει και στο πρώτο βιντεάκι, θα το λέω συνέχεια και θα σας το ξαναπώ. Πριν κοιμηθείτε, κάντε όμορφες σκέψεις. Σκεφτείτε όμορφα πράγματα και όχι αυτά που σας στεναχωρούν. Ναι, τι θες να πεις? Α, ναι. Ωραία. Πες και η Ελενίτσα, θες να πεις. Έχει βάψει και τα νύχια, έχει βάψει η μαμά, έχει βάψει και η Ελενίτσα κόκκινα. Δείξτε κι εσύ. Το... Να τα και τα νύχια της μαμάς με το πολύ, πολύ γκλίτερ έβαλα φέτος. Το ευχαριστήθηκα, ναι, δεν έχω ξαναβάλει ποτέ. Μου, όμως, θα μεγαλώσεις και θα κάνεις κι εσύ και αυτά τα νύχια είναι πάρα πολύ ωραία. Θέλω κι εγώ γκλίτερ. Λοιπόν, να το κλείσουμε γιατί δεν ξέρω τώρα εγώ άλλο. Να δείξουμε και, έχουμε και άλλο κόσμο. Και το κούκι μας. Επειδή θα υπάρχει κι άλλος κόσμος εκεί, δεν ξέρω αν θα ανοίξω την κάμερα για να τα ξαναπούμε. Έλα, και να την κούκκι. Α, ωραία, το κρεμίσαμε. Κάτσε, κάτσε, Ελενίτσα μου. Νάτι και η κούκκι. Οπότε, καλή χρονιά σε όλους. Να έχετε υγεία, αγάπη. Έτσι, να αγάπη. Σέβεστε τα αγαπημένα σας πρόσωπα και να είστε καλά με υγεία. Πολλά φιλάκια! Καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές!
Καλή χρονιά λέμε, τα Χριστούγεννα περάσουν τώρα. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Γεια σας.